Ναι, σίγουρα παρόλη την κρίση, ο κόσμος εδώ στη Χίο τουλάχιστον όσο μπορεί κοιτάει και βρίσκει μια λύση για παρέα, συντροφιά, για το παιδάκι του, για τον ίδιο, ανεξαρτήτου ηλικίας. Και παίρνει ένα ζωάκι για το σπίτι της συντροφιάς. Είτε είναι κουνελάκι, είτε είναι δικό χειρίδιο, είτε καναρινάκι, χελονάκι, ψάρια, ενηδριακά. Εάν σου ζητούσαμε να μας πεις ένα ζωάκι, το οποίο το αφεντικό ουσιαστικά που θα διοθετήσει θα, είναι το, θα έχει λιγότερα έξοδα από κάποιο άλλο, ας πούμε, ποιο θα είναι? Από τη στιγμή που παίρνεις κάποιο ζωντανό, όπως το λέω και εγώ, κατοικίδιο συντροφιά, σίγουρα θα θέλει τη δική του φροντίδα. Βέβαια, ανάλογα από λες και εσύ το ζωάκι, ας πούμε ένα κουνελάκι μίνι συντροφιάς ή ένα ενδικό χειρίδιο ή ακόμα και ένα καναρινάκι, έχουν τη λιγότερη, ας πούμε, περιποίηση. Δηλαδή, εκτός από το νερό του, το φαγητό του ή κάποιες βιταμινούλες, και μια προσοχή λίγο αυτές τις μέρες τις δύσκολες που είναι οι θερμοκρασίες λίγο υψηλές και αυτά, να το έχουμε μέσα στο σπίτι, δεν θέλει κάτι παραπάνω. Και παρέα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι μέσω της κυβωτού, η κυβωτός του Θοδωρή δωρίζει κάποια σκυλάκια. Ο κόσμος πώς θα τα απεξέρχεται σε όλο αυτό? Ναι, αυτό που έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, ας πούμε, του φιλοζωικού σωματείου της κυβωτού του Θοδωρή, είναι μεγάλο και δηλαδή σπαταλάνε ακόμα και από το προσωπικό τους χρόνο. Εμείς τους εξυπηρετούμε στην ουσία, δηλαδή φέρνουμε κάποια σκυλάκια τα οποία είναι αδέσποτα, πιο πολύ σε μικρή ηλικία, τα έχουμε εδώ στο μαγαζί, σε κάποια από τα μαγαζιά μας. Και τα υιοθετούμε σε κάποιες οικογένειες που θέλουν να τα πάρουν σπίτι τους, πάντα με ένα συμβόλαιο υιοθεσίας. Τα θέλει ο κόσμος? Ναι, τα παίρνει, υπάρχει ζήτηση. Και είναι δωρεάν, έτσι να το πούμε. Βέβαια, δωρεάν είναι. Και πάντα υπάρχουν και όμορφα και καλά σκυλάκια.